Λάσπη, λάσπη. Όταν βρίσκομαι στο nightclub, μου χαμογελάει μια κυρία. Όταν βρίσκομαι στο τραμ, με πλησιάζει ένας κύριος. Και εγώ του λέω τότε, λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Λάσπη, λάσπη, ρίξε, λάσπη, λάσπη. Καλησπέρα λοιπόν, Λάσπη, Δημήτρης, Αντώνης, 5η, 7 με 8, πάλι μαζί. Επανήλθε ο Αντώνης μετά από ένα πολύ γρήγορο διαλυματάκι που έκανε. Καλησπέρα Αντώνη. Λάσπη λοιπόν, σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο ο οποίος έχει να μας πει για ένα θέμα το οποίο θα έλεγα ότι κακώς είναι ζεστό μόνον αυτή την περίοδο. Έπρεπε να είναι ζεστό από τότε που δημιουργήθηκε. Είναι μαζί μας λοιπόν ο κύριος Γιώργος Λεκάκης. Καλησπέρα κύριε Λεκάκη, καλησπέρα Γιώργο. Βεβαίως, ευχαρίστω. Πολύ σωστό. Όταν βρίσκομαι στη γλυκό, έτσι, πριν πούμε έτσι στα βαθιά. Ο χειρούργος παίζει κάθε βράδυ φυσικά. Όταν βρίσκομαι στο σούπερ. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, συγγραφέας, δημοσιογράφος, στιχουργός, λαογράφος, μέχρι και αθλητής. Έτσι, πού μπορούμε λίγο να κατατάξουμε το Γιώργο το Λεκάκη, ας πούμε. Κοίτα, είναι μια δύσκολη ερώτηση έτσι πως την θέτεις, αλλά έχει μια πολύ εύκολη απάντηση. Ο Γιώργος Λεκάκης γράφει ό,τι γράφεται και εκφράζεται μέσα από κείμενα και μέσα από λέξεις. Οπότε μην περιμένεις να του βάλεις ταμπέλα, μην περιμένεις να τον βρεις πουθενά, γιατί αν βάλεις μια ταμπέλα θα δραπετεύσω και θα πάω στην διπλανή. Αυτό έτσι δεν ισχύει και για τους ανθρώπους γενικώς, όταν βάζουμε μια ταμπέλα? Ναι, όχι, πολλοί βολεύονται με τις ταμπέλες και στέκονται εκεί και μένουν στάσιμοι σε όλη τους τη ζωή. Ναι. Εγώ δεν έμεινα ποτέ στάσιμος πουθενά. Πέτρα που κυλά δεν χορταριάζει, έτσι άλλωστε. Και έτσι δεν μπόρεσα να φθαρώ εγώ και να φθύρω την ψυχή μου. Γι' αυτό. Όταν με ρωτάνε ποιο είναι το βιβλίο γράψεις τώρα, εγώ τους μιλάω για το βιβλίο που θα γράψω, που γράφω αυτή τη στιγμή, σωστά. Που είναι το επόμενο βιβλίο. Ποιο τραγούδι γράψεις τώρα, εγώ έχω στο μυαλό μου αυτό που είμαι τώρα στούντιο κλπ. Γι' αυτό σου λέω ότι εάν βάλεις μια ταμπέλα και αν ορίσεις ότι εδώ είναι Θεσσαλονίκη, εδώ είναι Νέα Σμύρνη, εδώ είναι Πειραιάς, έχεις εγκλωβιστεί μέσα αυτή την πινακίδα. Πρέπει να την υπηρετήσεις, έτσι, αφού την έβαλες αυτή την πινακίδα. Εγώ δεν υπηρετώ καμία από αυτές τις πινακίδες. Όποτε θέλω είμαι στιχουργός, όποτε θέλω είμαι δημοσιογράφος, όποτε θέλω είμαι ερευνητής, συγγραφέας κλπ. Αγαπημένο παιδί, δηλαδή εκτός από το παιδί σου, από αυτές τις τρεις ιδιότητες, ποια είναι, δηλαδή, με ποια είσαι πιο συναισθηματικά τα λέγοντα. Εκτός αν είμαστε στο 33, οπότε η ερώτηση δεν έχει ουσία. Όχι, έχει πάντα, κάθε ερώτηση έχει ουσία και να ξέρεις ότι η απάντηση είναι αυτή που κρίνεται. Οπότε ο μόνος που μπορεί να πει βλακίες εδώ πέρα μέσα είμαι εγώ, έτσι, γιατί εγώ απαντώ. Αλλά πολύ σημαντικό είναι να ξέρεις ότι σου γεμίζει. Δεν έχει σημασία το τι θα γράψεις. Ναι. Μπορεί να είναι έτσι οι συνθήκες που θα θες να γράψεις ένα ωραίο ποίημα ή έναν ωραίο στίχο, μπορεί να είναι έτσι οι συνθήκες που αυτή τη σκέψη να θες να την κάνεις ένα διήγημα, ένα θεατρικό έργο, ένα σενάριο για μια κινηματογραφική ταινία ή ένα θεατρικό έργο, ή να κάτσεις να γράψεις ένα βιβλίο. Η ίδια σκέψη είναι. Όταν, ας πούμε, το νιάξιμό σου και το μυαλό σου είναι στην καταστροφή και ελαϊλασία του ελληνικού πολιτισμού, μπορείς να κάνεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι για αυτό, να το τραγουδήσουν οι τραγουδιστές και κατά επέκταση να το βάλεις στα χείλια του ελληνικός λαός, αλλά μπορείς να κάνεις μια έκθεση ζωγραφικής, μπορείς να γράψεις ένα διήγημα, μπορείς να αρθρογραφήσεις για αυτά τα πράγματα στον τύπο όπως και κάνω, ή να καταλήξεις και τελικά σε ένα βιβλίο όπως και έκανα, ας πούμε, το βιβλίο αυτό που έφερα. Έτσι, επειδή τα συζητάμε πολύ ωραία, έτσι, για να μπούμε λίγο στο πιο βαθύ, να σας μάθουμε λίγο καλύτερα. Τι βγήκε πρώτα, πώς ξεκινήσαμε, βγήκε το συγγραφικό, πώς έγινε η αρχή, έτσι? Είναι λίγο παράξενο έτσι όπως ακούγεται, αλλά είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος στη ζωή μου, διότι ευτύχησα από τα πολύ μικρά μου χρόνια. Στα 15 μισό μου εγώ έκανα παρέα με ιερά τέρατα, είτε του στίχου, είτε της μουσικής, είτε του κινηματογράφου, είτε του θεάτρου. Και δείχνοντας τη δουλειά μου, την οποία αυτά που έγραφα, τα χαζά που έγραφα στα ηλικία 15 ετών, ναι, τα οποία όλα τα έχω αναιρέσει βέβαια τώρα, έτσι, με εκτιμήσανε για κάποιο λόγο. Ίσως για την αυθάδεια και για το θράσος ενός νεαρού να δείχνει τώρα μπροστά στον Τίνο Ηλιόπουλο, που ήταν ο δάσκαλός μου, να του δίνω το δικό μου θεατρικό έργο. Ήταν η μέγιστη αυθάδεια που θα μπορούσε να κάνει ένας
ένας νεαρός. Φυσικά σήμερα που το λέω, κοκκινίζω και κυτρινίζω που το έκανα και λέω τι έκανα τότε ο αφελής. Όμως τα 15 μου, 16, 17 μου χρόνια αυτό μου το επέτρεπαν. Ήταν χαζό μπροστά στο Μάνο το Λοΐζο να του δείχνω εγώ τι έχω γράψει. Να πω στο Λοκαλδάρα να μου λέει εγώ γράψα αυτό και να του λέω κοίτα και εγώ γράψα αυτό. Δεν συγκρίνω, δεν μπορεί όλοι να μπουν στην ίδια πλάστικα, δεν μπαίνουν όλοι από την ίδια μεριά. Και αυτή η χαζομάρα και η αφέλεια όμως μου βγήκε σε καλό. Μου βγήκε σε καλό διότι πρώτο καταλάβαιναν ότι δεν το έκανα για να συγκριθώ. Μπορεί να συγκριθεί κανείς με τον Μάνο τον Λοΐζο, τον Τίνο τον Ηλιόπουλο ή οποιοδήποτε από αυτούς, τον Αποστόλο τον Καλδάρα, ξέρω εγώ, τον Γιώργο τον Ζαμπέτα. Έτσι. Τους μεγάλους μας συγγραφείς, τον Δημήτρη τον Χριστοδούλου, τον Όδυσσέα τον Ελίτη με τον οποίο πέρασα κάποια βράδια μας, τον Γιάννη τον Ρίτσο που με φιλοξένησε στη Μονέα Βασιά. Χαζό είναι να του πεις και εσύ τι έχεις γράψει. Πας μόνο για να ακούσεις όταν έχεις αυτή τη θεία στιγμή να βρεθείς ένα βράδυ στη Μονέα Βασιά με τον Γιάννη τον Ρίτσο. Απλώς ακούς, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Και το θράσος μου ήταν να του δείξω κι εγώ δύο χαρτάκια που πάντως, έχω γράψει κι εγώ. Έτσι δεν έχουν βγει πολλά καινούργια πράγματα μέσα από ναι, αυτό ναι. Το θάρρος, μέσα από αυτή τη... Ναι, η ωραιότερη γένα είναι αυτή που προκύπτει μέσα από την αναρχία. Πάντα να ξέρεις ότι όταν ο κόσμος είναι ανάστατος και τρέχει στους δρόμους και φωνάζει και έχει πανό, πάντα κάτι καλό θα βγει από αυτό. Μπορεί όχι σήμερα, παραδείγματος χάρη οι Κρήτες έκαναν 700 επαναστάσεις μέχρι να τελικά να επαναστατήσουν και να ελευθερωθεί η Κρήτη και να ξαναενσωματωθεί με την Ελλάδα. Ναι. Αν 700 χρόνια πολεμούσαν, έτσι, όχι 400 ναι. Που έχει υπόλοιποι, είχαν και τους Βενετούς πιο πριν. Για φαντάσου το αυτό. Έτσι, και κάνανε τόσες επαναστάσεις. Δηλαδή, αν κάποιος έλεγε ρε παιδιά, έχουμε κάνει 100 επαναστάσεις, έχουμε πνιγεί στο αίμα, σταματήσουμε επιτέλους. Δεν βγάζει πουθενά αυτό το πράγμα. Όπως λέμε σήμερα, μα δεν είναι επαναστάσεις. Μα δεν κάνουμε τίποτα. Μα δεν γίνεται τίποτα. Μα βγήκαμε στους δρόμους. Λοιπόν, αν αυτό το λέγανε οι Κρήτες, δεν θα ήταν ποτέ ελεύθεροι ναι. Και ενσωματωμένοι με την Ελλάδα. Όμως αυτή η αναρχία και η ανάγκη του ανθρώπου προς το ελεύθερον, το εύψυχον και το ελεύθερον, είναι αυτό τελικά που κάνει τις μεγάλες γένες, κάνει τις μεγάλες ανατροπές και τελικά έρχεται ο απρόσμενος παράγοντας, ο οποίος είναι και ο απρόβλεπτος και είναι αυτός που εν τέλει κυβερνά. Αντώνη, να κλείσω την παρένθεση, λοιπόν, της παιδικής συναναστροφής σου με τα ιερά τέρατα. Ναι. Είναι σημαντικό που το λέω αυτό, διότι κάποιοι συναντούν μόνο τέρατα στη ζωή τους. Εγώ συνάντησα ιερά τέρατα. Οι μεγάλοι δάσκαλοι αναγνωρίζουν και τους καλούς μαθητές. Άρα λοιπόν ναι, δεν ήταν θράσος. Μου δώσανε χώρο. Δεν ήταν θράσος, ήταν κάτι το οποίο. Άρα κάτι είδαν. Κάτι έβλεπε. Κοίτα. Και το κλείνω αυτό. Μου δώσανε χώρο. Μου δώσανε χώρο. Μου δώσανε χώρο. Διότι δίνανε χώρο οι παλιοί. Πάνω του χάρη θυμάμαι εγώ κάτι φίλου τραγουδιστέ τότε που. Ίσως γιατί ήταν και άλλοι άνθρωποι. Θυμάμαι τον Γρηγόρη τον Πυθικότσι, α πούμε, να κάνει τρία βήματα πίσω από την πίστα, να παίρνει τον νεαρό τραγουδιστή που κάνει φωνητικά από πίσω και να τον βάζει μπροστά. Να τον πάει πιο μπροστά από αυτόν και να τον αφήνει να τραγουδά ένα τραγούδι. Μήπως ήταν άλλη ποιότητα ανθρώπων που τώρα πια δεν υπάρχει γιατί έχουμε καβαλήσει λίγο το καλάμι. Φυσικά. Φυσικά είναι και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε το εγώ μας περισσότερο από το αυτή την πραγματική. Φυσικά. Όταν ας πούμε κάποιοι μεγάλοι καθηγητές λέγανε ότι θα ήθελα να είμαι και εγώ που ακόμα είμαι ένα μοιράκιο στην έρευνα και στην επιστήμη σε ένα συνέδριο και με προτείνανε αυτοί, είναι ο χώρος που αφήνει ο μεγάλος, ξέροντας ότι ο μεγάλος ούτως ή άλλως δεν καλύπτει το χώρο και ένας μικρός που θα μπει, που θα παρισφρήσει, δεν θα του κλέψει και πολύ πολύ δόξα. Φινάλε δεν είναι αυτό το ζητούμενό του. Ναι. Έτσι. Όταν σου αφήνει λοιπόν χώρο ο μεγάλος, εσύ πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος να τον καταλάβεις. Έτσι, αλλά πρέπει και πάντα να έχεις κάτι να πεις εκείνη τη στιγμή. Ναι, γιατί πιστεύω ότι το να σου δοθεί μια ευκαιρία. Πρέπει πρώτα να τη δεις και δεύτερον και να την εκμεταλλευτείς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορεί να τους έχει δοθεί μια ευκαιρία, αλλά μπορεί να μην την είδανε ή να μην την εκμεταλλευτήκανε. Πρέπει να έχεις πάντα στο πλωστάσιό σου το έργο, τη στιγμή για το μεγάλο σύγγραμμα, για το μεγάλο θεατρικό έργο, για τη μεγάλη στιγμή που θα συναντήσεις, όπως και πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το μεγάλο έρωτα. Το ίδιο πράγμα είναι. Ντύνεσαι, στολίζεσαι, φτιάχνεσαι. Πώς θα πας σε ένα ραντεβού? Δεν θα πας όπως να είναι. Θα φτιαχτείς πρώτα, θα πληθείς, θα ντυθείς, θα βάλεις το καινούριο σου ρούχο. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν πας. Βεβαίως. Στο ραντεβού σου. Έτσι, Αντώνη, έτσι να πιάσουμε ένα-ένα τα τρία επαγγελματικά του παιδιά, λοιπόν, ξεκινώντας από τη στιχουργική, να μας πεις λίγα πράγματα. Και να καταλήξουμε φυσικά. Μάλλον να πούμε από πού ξεκίνησε. Δηλαδή όλα αυτά, εφόσον μπήκανε, ξεκίνησαν όλα μαζί, εφόσον είχαμε τα ιερά τέρατα. Ναι, πώς πήγε όλα πιο, μαζί. Το πιο εύκολο ήταν η στιχουργία. Το πιο εύκολο ήταν η στιχουργία.
Ξεκίνησα να δουλεύω στις εφημερίδες ως δημοσιογράφος, νεαρός, πολύ νεαρός, στην πρώτη ηλικίου κιόλας, για οικογενειακούς λόγους έπρεπε να δουλέψω. Και εκεί πέρα μέσα είδα ότι μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολα ο στίχος. Μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Έτυχε να συναντήσω τυχαία σπουδαίους ανθρώπους της μουσικής, όπως σας είπα, Καλδάρα, Ζαμπέτα, Λοΐζο και άλλους φυσικά. Πολλά, αυτά είναι τα μεγάλα. Συνεργάστηκα με τον Γεράσιμο, τον Λαβράνο, με τον Τάκη τον Σούκα, τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Θανάση Πολυκανδριώτη, όλους αυτούς, ας πούμε. Αλλά εκείνη την εποχή, λέω, με ποιους συνδέθηκα. Και είδα ότι μου βγαίνει πολύ εύκολα ο στίχος και εκφράζομαι και πάρα πολύ καλά, ναι, καλά, ναι, καλά, ναι, μ' άρεσε. Ναι. Επίσης το σημαντικό είναι στο στίχο ότι έχεις να πεις, να το πεις σε 3 λεπτά, να τελειώνει η ιστορία, δηλαδή αρχή, μέση, τέλος και σύντομα. Και σύντομα και να είναι και κατανοητό αυτό. Αυτό μ' άρεσε σε σχέση με τη δημοσιογραφία που είχες χώρο να γράψεις, να εκθιάσεις, να βάλεις μια φωτογραφία, ναι, να εξηγήσεις γενική περισσότερο. Γενική δημοσιογραφία σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο. Ξεκίνησα φυσικά και εγώ όπως όλοι οι δημοσιογράφοι στη γενική δημοσιογραφία από τα φαρμακεία και τα βενζινάδικα να γράφουμε σε εφημερίδες. Τα γνωστά ρεπορτάζ που μας δίνανε τότε αυτοί που δεν κοιτούσαν καθόλου το γράψιμο του νεαρού που έρχεται στην εφημερίδα. Ο νέος, έτσι και τότε ήταν ο νέος, ήρθε, πάρε, γράφε. Ήρθε ο νέος, παρόλο που επιλέχθηκε ο νέος, το πρώτο πράγμα που έχεις να κάνεις, γράψεις τα βενζινάδικα, πια δεν εκδηλεύουν αύριο τα φαρμακεία. Έτσι. Και έλεγες τώρα, τι ρεπορτάζ είναι αυτό τώρα, ας πούμε, ξέρω, και τι θα γράψεις, πόσο καλλιτεχνικά μπορείς να γράψεις, ποια φαρμακεία δεν εκδηλεύουν, δεν μπορείς. Δυστυχώς δεν μπορείς. Όμως έτσι ξεκινάς. Επίσης το σημαντικό είναι που όταν έφτανες πια να κάνεις ένα ρεπορτάζ, στα παλιά τα χρόνια, το πήγαινε μία φορά στον αρχισυντάκτη, το έβλεπε, το έσκιζε, το πέταγε και σου λέει ξαναγράψω. Δεν ήταν καλό και δεν το είχε διαβάσει. Αυτό ήταν καψόνι. Αυτό ήταν καψόνι, ήταν, αλλά είχε τους λόγους του. Είχε πολύ δίκιο σε αυτό που έκανε. Αδιάβαστο, είχε δίκιο, δηλαδή. Είχε δίκιο. Οποιοδήποτε δεύτερο γράψιμο είναι καλύτερο από το πρώτο. Το τρίτο καλύτερο από το δεύτερο. Α, έτσι γενικά ακαδημαϊκά. Ακριβώς. Γενικά ακαδημαϊκά, ναι. Πάντα δεύτερα. Ναι, έτσι. Οπότε τον βλέπω έτοιμο για υπεύθυνο μιας εφημερίδας. Μια έχει πάρει δηλαδή το. Όχι, χρημάτισα. Όχι, χρημάτισα και αρχισυντάκτης και διευθυντής εφημερίδων διαφόρων, έτσι, και ραδιοφωνικών σταθμών κλπ. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, επειδή έχουμε πάρα πολύ κοντά με τους ανθρώπους, θα πρέπει να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας και όχι τη γλώσσα του επαγγελματία. Είναι δύο διαφορετικές γλώσσες αυτές. Ναι. Κάποια στιγμή, δηλαδή στην πορεία αυτής της δουλειάς, κατάλαβα ότι δεν μου πάει τόσο πολύ να διατάζω. Νομίζω, Δημήτρη, ότι εδώ αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, μία ώρα δεν μας φτάνει. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λέει και έχει πάρα πολλά πράγματα να μας πει. Εκτός δηλαδή το θέματος πολύ σημαντικό αυτό του βιβλίου, έχει και έχει στη μεγάλη ζωή έχει του μεγάλη πάρα πορεία, πολλά πολύ μεγάλη πορεία. Να φανταστείς ότι. Και μας δίνει και συνέχεια πάσες. Ναι, και δεν ξέρω να τη συνεχίσουμε, όχι, να τη σκώσουμε, γιατί ξέρεις, θα φύγουμε τελείως μετά. Να κλείνει ένα θέμα. Αυτό είναι το θέμα, γιατί στη συνέχεια δίνει πάσες και δεν τις συνεχίζουν. Να φανταστείτε ότι σε πολύ μικρή ηλικία, στα 24 μου, κυνηγούσα το διευθυντή σύνταξη μιας μεγάλης εφημερίδας, σημερινής εφημερίδας, γύρω-γύρω από το τραπέζι να τον δείρω. Έτσι, λοιπόν, καταλαβαίνεις. Χρειάζονται και τέτοια. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι λες καψώνει, αλλά κάποια στιγμή σου πάνε και τα νεύρα. Σαφώς. Είχαν σαφώς δίκιο, γιατί και εγώ το βλέπα, ρε παιδί μου. Το δεύτερο γράψιμο ήταν καλύτερο από το πρώτο, αλλά κάποια στιγμή το καψώνει δεν το άντεχες, δεν πήγαινε άλλο, έτσι. Και ειδικά όταν έχει φτάσει 24 χρονών και το ίδιο πράγμα εξακολουθούν και σου λένε και σου συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Και ειδικά όταν εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν καν τα καστοφωνάκια που σου μιλάω τώρα, έτσι, και δεν είχε στοιχεία. Το πέταγε το και δεν είχε γραμμένα. Για να το κυνηγήσει, ένιωθε έτοιμο. Ή νόμιζες ότι ήσουν έτοιμος. Κάθε νέος πιστεύει ότι αυτό που γράφει είναι το σούπερ πράγμα. Ακριβώς. Που έχει γράψει. Κάθε ποιητής πιστεύει ότι έχει γράψει κάτι καλύτερο από το αξιονεστή του Οδυσσέα Ελίτη. Έτσι και πάει λέγοντας. Τώρα κοιτώντας πίσω. Τώρα κοιτώντας πίσω, εγώ έχω αναρρέσει και την πτυχιακή μου. Τι μου λες τώρα. Δεν είναι τώρα πράγματα. Δεν είναι χαζά πράγματα τώρα αυτά. Η δεκαετία του 20 ακυρώνεται από τη δεκαετία του 30. Η δεκαετία των 30 χρόνων ακυρώνεται από τη δεκαετία του 40 και χρόνων. Και το μέλλον το σημερινό παρόν. Έτσι. Και φυσικά η πορεία της σκέψης των ανθρώπων σταματάει στα 50-55. Εκεί πια σταματάει, μεστώνει και έχει αποκρισταλώσει απόψεις που δεν αλλάζουν. Και λογικό είναι, αυτό είναι που λέμε πείρα. Έτσι. Αλλά μέχρι τα 55 σου δικαιούσε συνεχώς να αναιρείς. Υπάρχουν πάρα πολλοί μεγάλοι συγγραφείς και ποιητές που αναιρέσανε. Ποιητικές συλλογές ολόκληρες. Όπως έχουν πει και οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, συνεχώς δεν μαθαίνουμε όμως πράγματα. Συνεχώς όμως δεν μαθαίνουμε και από τους νεαρότερους. Από τους νεαρότερους μαθαίνεις πάντα. Σημασία έχει πόσο είσαι ανοιχτός να τα ακούσεις αυτά που λένε. Μεγάλη κουβέντα αυτή. Αυτιά με ανοιχτά υπάρχουν. Ο νέος έχει πάντα κάτι να σου πει. Φαντάσου, ας πούμε, ότι ο Διογένης. Που ήταν τόσο λιτός στη ζωή του και δεν είχε πάνω του τίποτα. Και όταν μόνο το ένα τάσι το οποίο πίνει νερό από τις κρίνες. Και όταν πήγε σε μια κρίνη και είδε ένα νεαρό να βάζει τη χούφτα το από κάτω και να πίνει νερό με τη χούφτα, το πέταξε και αυτό.
Σημασία έχει πόσοι έχουν δει ότι ένας νεαρός έτσι πίνει νερό. Κανείς δεν έχει πετάξει το ποτήρι του από το σπίτι όμως. Το δημοσιογραφικό λοιπόν κάπου περιορίστηκε κάποια στιγμή από, όπως μας το δημοσιογραφικό δεν πήρε ακόμα δημοσιογραφικό και ακόμα γράφω λοιπόν. Αλλά δεν κάνω το ρεπορτάζ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 15 χρόνια περίπου δεν κάνω το ρεπορτάζ της καθημερινότητας, της είδησης, το κυνήγι της είδησης, αυτό που λέμε, το οποίο είναι μεγάλη φθορά για τον δημοσιογράφο, διότι άλλο είναι για μένα πλέον η είδηση και άλλο είναι για τον αξιντάκτη, για την εφημερίδα που θέλει να λέει ή να υπηρετεί κάτι, έτσι. Πλέον δεν ταυτίζονται οι δρόμοι. Αλλάζεις, εσύ μεγαλώνεις, μικραίνεις, αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς γνώσεις, αποκτάς ήλιους, ο άλλος αποκτάει φεγγάρια. Οπότε ξαφνικά στα 10 φεγγάρια και 10 ήλιους έχει η διαφορά πολύ μεγάλη. Εγώ λοιπόν έχω από πολύ νωρίς να σου δώσω τον εξής πόντο. Εκτιμώντας ότι έχεις δουλέψει στο δημοσιογραφικό κομμάτι και τώρα έχεις ελαφρά απομακρυνθεί από αυτό και για συγκεκριμένους λόγους που μας ανάλυσες, πιστεύω ότι εσύ μια είδηση μπορεί να τη δώσεις και ως άνθρωπος του συστήματος και ως καταναλωτής. Άρα λοιπόν μπορείς να δώσεις ή να αποκρύψεις κατά κάποιο τρόπο ή να μεταφράσεις όπως θέλουν και οι δύο πλευρές. Αυτό εμένα με ενθουσιάζει. Ναι, δυστυχώς Δημήτρη μου, αυτά που ενδιαφέρουν εμένα όμως να γράψω πλέον δεν είναι αυτά που ενδιαφέρουν τις εφημερίδες να φιλοξενούν ή να αναπαράγουν και να αναδημοσιεύουν. Χωρίς εμένα... να ξέρουν αν εμένα ως καταναλωτή με ενδιαφέρουν όμως. Βεβαίως, δεν σε έχουν ρωτήσει αυτό, ποτέ. Βεβαίως. Γιατί παλαιότερα σε εφημερίδες, γιατί πήγαιναν καλύτερα εφημερίδες παλαιότερα. Ξέρεις, κάνανε κάθε τόσο μια δημοσκόπηση στους αναγνώστες τους και λέγανε ποια στήλη διαβάζεις. Πόσο τη διαβάζει, γιατί τη διαβάζει, και παίρνανε πίσω κάποια δελτία και μετά βάσει αυτό το δελτίο προσαρμόζανε την ύλη της εφημερίδος και αλλάζαν τις στήλες, πήγαιναν σε πιο πίσω σελίδα, πιο μπροστά σελίδα, ανάλογα με την αναγνωσιμότητά τους κλπ. Αυτό έχει πάψει πια να γίνει και είναι στην εξυπνάδα εντός εισαγωγικών, στην ευφυΐα, στην επαγγελματικότητα κάποιου διευθυντή, κάποιου συμβούλου κλπ. Και πάει λέγοντας. Και ο καταναλωτής, αυτός που εν τέλει πληρώνει για να πάρει μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, δεν ερωτάται καθόλου. Αυτή είναι και η, αυτό φτάνει εκεί πέρα που φτάνει τελικά το όλο πράγμα. Εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν θα ήθελα να κάτσω να γράψω για τα προβλήματα των πομάκων της Θράκης σε μια εφημερίδα αθηναϊκή, η αθηναϊκή αυτή η εφημερίδα δεν ξέρει ούτε που είναι η Θράκη ούτε ποιοι είναι οι πομάκοι. Και φυσικά πώς να ξέρει αν έχουν προβλήματα και τι προβλήματα έχουν. Όταν κάναμε μια εκστρατεία για να. Δεν το ξέρει η κυβέρνηση η ίδια ότι έχουν προβλήματα εδώ και 50-60 χρόνια. Ναι, οι κυβερνήσεις ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι είναι κατευθυνόμενες και χειραγωγούμενες. Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, μια εφημερίδα όμως δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο, δεν πρέπει να είναι έτσι τουλάχιστον. Αλλά όταν κάναμε αγώνα για να διατηρηθεί μια ελληνική, η μοναδική ελληνική βιβλιοθήκη, ελληνική βιβλιοθήκη με ελληνικά βιβλία στα απομακοχωρία της Ξάνθης, εδώ πέρα δεν ξέρανε καν τα απομακοχώρια. Και βρέθηκε τελικά ένας ιδιώτης να πληρώσει τον νίκη αυτού του κτηρίου, που ήταν 150 ευρώ το μήνα, για να μείνει για 10 χρόνια ανοιχτή αυτή η βιβλιοθήκη, παρόλο που η τότε υπουργός παιδείας, η κυρία Διαμαντοπούλου, είχε πει να κλείσει. Η μόνη ελληνική, μιλάω, βιβλιοθήκη σε όλα τα απομακοχώρια της Ξάνθης, που έχουν μόνο τουρκόφωνα βιβλία. Και γιατί είπε να κλείσουμε. Τώρα το γιατί ο καθένας λέγοντας κάποια μη, κάνοντας κάποιες απαγορεύσεις και κάνοντας κάποιες επιτρέψεις, καταλαβαίνεις και ποιο είναι το ποιόν του και καταλαβαίνεις και τι υπηρετεί. Είναι λογικό αυτό. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό τον καθαρό λόγο του Γιώργου τον πρωτοάκουσα στην Νέα Σμύρνη πριν από κάποιες δυόμιση εβδομάδες. Παρουσίασε το συγγραφικό του έργο Αρχαιοκαπηλίες των Γερμανών στην Ελλάδα της Κατοχής και, όπως του είπα και όταν μιλήσαμε έξω, αυτό που με εντυπωσίασε προσωπικά και όχι ως ραδιοφωνικό παραγωγό που φέρνει καλεσμένους από τις εκδηλώσεις του πολιτισμού της Νέας Μύρνης, είναι ότι είδα έναν άνθρωπο ο οποίος έπιασε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, πάρα πολύ λεπτό, ειδικά αυτή την εποχή που για λόγους που όλοι ξέρουμε λίγο ή πολύ, οι σχέσεις μας με τη Γερμανία είναι στο επίπεδο που είναι, σε επίπεδο δανεισμού, και τα είπε έξω από τα δόντια. Και μάλιστα τα έδειξε έξω από τα δόντια, οπότε συμπεραίνω με πολύ πολύ μεγάλη βεβαιότητα ότι και το βιβλίο αντίστοιχα τα λέει έξω από τα δόντια. Ακριβώς τα ίδια πράγματα δεν λέει το βιβλίο. Δεν να λέει. Πω κάτι, αυτό το τα λέμε έξω από τα δόντια, δηλαδή δεν μπορούμε πια να το πούμε έξω από τα δόντια. Δεν μας επιτρέπει κάποιος. Έχουμε αρχίσει και έχουμε μία... όχι δικτακτορία, μια ελεγχόμενη, ας πούμε, δηλαδή τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα, τι μπορούμε να πούμε σε αυτό το θέμα. Κοίτα να δεις, ο κάθε άνθρωπος ζυγίζει και σταθμίζει τα λόγια του
διότι τα λόγια είναι χρυσάφι. Μπορείς να πεις λόγια και να αποκομίσεις ωφέλη, μπορείς να πεις λόγια και να αποκομίσεις τάρταρα. Διαλέγεις λοιπόν. Οι περισσότεροι διαλέγουν τα λόγια που θα τους αποκομίσουν μετοχές και χρήματα και καταθέσεις στην τράπεζα ή σε offshore εταιρείες. Εμένα ποτέ δεν με ενδιαφέραν τα χρήματα. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα και αν χρήματα έχω στο παντελόνι μου και δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εγώ δεν θα γίνω σκλάβος ενός χαρτιού και ενός μέταλλου. Έτσι. Άλλωστε το νόμισμα, λέει η ελληνική λέξη, η ελληνίδα φωνή, ότι είναι κάτι που νομίζεις ότι είναι κάτι. Νόμισμα λέει. Νομίζει το μυαλό ότι αυτό κάτι είναι. Δηλαδή δεν έχει κάποια αξία. Αν αύριο μεθαύριο σπουδούν δεν έχεις αυτό το νόμισμα και έχεις το άλλο και εσύ έχεις μείνει με αυτά τα νόμισματα στην κατοχή σου, σημαίνει ότι δεν έχεις τίποτα. Άρα λοιπόν είναι ένα νόμισμα του μυαλού. Ή αν έρθει κάποιος και πει: εγώ αυτά δεν τα αναγνωρίζω τα νομίσματα. Τι έχεις τότε εσύ, γιατί πάλεψες. Εάν όμως αποκτήσεις ηθικά ερίσματα, αποκτήσεις βάση στην ψυχή σου και αν προσπαθήσεις να παλέψεις μπροστά, ώστε να πας μπροστά με ιδέες και ιδανικά, αυτά δεν τα χάνεις ποτέ. Και αυτά δεν αποτιμώνται. Εδώ λοιπόν έρχεται λοιπόν η πνευματικότητα, έρχεται ο πνευματικός ηγέτης, ο πνευματικός άνθρωπος, ο διαφωτιστής, ο δάσκαλος, ο οποιοδήποτε και σου δίνει ιδέες και σου δίνει ιδανικά, σου ανοίγει παράθυρα. Τώρα, αν δεν τα ακολουθήσεις και δεν ανοίξεις το παράθυρο εσύ να φύγεις ή δεν πας παραπέρα τη σκέψη σου, είναι δικό σου πρόβλημα, δεν δικό του. Τελικά, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα με τη Γερμανία και τα λοιπά, τελικά η Ελλάδα όντως βάλεται ο ελληνισμός ή απλώς είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ακολουθήσουμε μια πορεία γιατί έτσι πρέπει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι λένε ότι βάλεται ο ελληνισμός, ότι αυτό ότι είναι όλοι εναντίον μας για κάποιο λόγο τέλος πάντων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο ελληνισμός είναι ένας από η Ελλάδα, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας από τους τρεις μεγαλύτερους πολιτισμούς του πλανήτη. Μαζί με τον Κινέζικο και τον Αιγυπτιακό και μάλιστα ο πιο παλιός και ο πιο σπουδαίος είναι ο ελληνικός. Για έναν και μόνο λόγο, τα υπόλοιπα τα αφήνω παραπέρα γιατί έδωσε τις αφηρημένες έννοιες. Έτσι. Από εκεί και πέρα, κανείς από αυτούς δεν ήξερε. Αλλά υπάρχουν πολύ αποδεικτικά στοιχεία το ότι είμαστε πιο παλιοί από τους Αιγύπτιους. Ξέχωρα, άστο, ίσως ο χρόνος δεν μετράει. Ναι, δηλαδή όχι, και οι Γερμανοί είναι πιο παλιοί από τους Νορβηγούς και την πάει. Αυτό δεν λέει τίποτα. Αλλά δεν κάνανε τίποτα. Δεν πάει με το χρόνο. Α το χρόνο κάτω. Τι έδωσε. Τι άφησες. Ο Έλληνας έφερε τα φωνήεντα, έτσι, και έφερε τις αφηρημένες έννοιες. Το ότι μπορούμε να μιλήσουμε για το τι είναι η ελευθερία, τι είναι η δημοκρατία, τι είναι η αναρχία και τι είναι η σκέψη και τι είναι η φιλαληθεία και τι είναι η φιλοσοφία και όλα αυτά τα πράγματα, το θέατρο και όλα αυτά τα χρωστάμε στους Έλληνες. Αυτό το πράγμα λοιπόν αμέσως κάνει τον ελληνικό πολιτισμό σπουδαιότερο από τους άλλους δύο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, από τότε που αρχίζεις και ξεχωρίζεις το κεφάλι σου πάνω από το μέσο όρο, να ξέρεις ότι περνάνε τρεπάνια και αρχίζουν να θέλουν να το κόψουν αυτό το κεφάλι. Άρα λοιπόν, από καταβολής ελληνικού πολιτισμού, τα τρεπάνια έχουν στραφεί εναντίον του. Και αυτά τα τρεπάνια είναι και εξ Ανατολών και εκ Δυσμών. Έτσι, από τους Ρωμαίους και τους Βάρβαρους, τους Βυστιγότους και όλους αυτά του Βορρά που ήρθαν και θέλαν να κατεβούν εδώ πέρα κάτω, ζήλωσαν δόξα Αιγαίου και θέλαν αυτό να φτάσουν εδώ, έως τους Ανατολίτες τους, και οι Τούρκοι που ήρθαν από την Μογγολία μέχρι εδώ πέρα, και οι Ισραηλίτες, οι Εβραίοι και οι Μεσανατολίτες όλοι και οι Πέρσες και όλοι αυτοί ζήλωσαν αυτό το κομμάτι. Τι μπορεί να πετύχει κάποιος. Για ποιο λόγο να προσπαθεί κάποιος να το πετύχει αυτό. Η ελληνική ιστορία διδάσκεται παγκοσμίως πάρα πολλά χρόνια. Για να θεωρήσει κάποιος κάποια δύναμη ή κάποιος άλλος πολιτισμός ότι παίρνοντας κάποια ελληνικά κεφάλια ή και εδάφη διαχρονικά θα σβήσει τι, το παρελθόν της Ελλάδας. Όχι. Αλλά... Ο ίδιος θα θρέψει το λύκο που τρέφει μέσα του. Λοιπόν, να φανταστείς ότι τον θρόνο των Ατριδών, έτσι, το θρόνο της Τρίας, του Έκτορα, το θρόνο του Αγαμέμνονα, το παλάτι του Οδυσσέα και το παλάτι του Νέστορα είναι αυτά που ποθούν όλοι να κατακτήσουν για να καλύψουν το μεγάλο τους εσωτερικό κενό, όχι το εξωτερικό κενό. Αν θυμηθείς, αυτός ο οποίος σκότωσε τον Τρότσκι, όταν τον ρωτήσανε πώς σε λένε, είπε αυτός που σκότωσε τον Τρότσκι. Δεν είπε το όνομά του. Δεν ήθελε να τον θυμάται η ιστορία με το όνομά του. Δεν είχε κανένα νόημα το όνομα. Το ίδιο είπε και αυτός που σκότωσε τον Τζον Λένον. Έτσι, λοιπόν, ακριβώς. Λοιπόν. Είναι προσέγγιση φυσικού προσώπου όμως. Δεν μπορεί να είναι εύκολα προσέγγιση έθνους. Σαφώς και είναι. Το ίδιο είναι, γιατί όπως σου εξήγησε, είναι το πιο παλιό πολιτισμός, αυτός που άφησε τα περισσότερα πράγματα. Σαφώς και είναι, διότι ο τρελός ηγέτης θα οδηγήσει, επειδή θα ζηλώσει την δόξα θρόνου Ατριδών, θα θέλει να έρθει να κάτσει πάνω στο θρόνο του Ατρέα. Ένας ηγέτης. Ο ηγέτης όμως δεν θα έρθει μόνος του, θα φέρει και όλους τους Πέρσες μαζί του. Ποτέ δεν το πέτυχε ένας ηγέτης αυτό.
Ό,τι έχασε φορές. Η Ελλάδα δεν τα έχασε μόνο από έναν ηγέτη, τα χάνει λίγο-λίγο διαχρονικά. Κοίταξε, ένας δεν πήρε την έγκλη μόνος του. Ήρθαν εδώ πέρα βάρβαροι με τον Αλάριχο, με τον Ξέρξη, με όλους αυτούς τους ηγέτες, οι Μουσουλτάνοι, οι Μωάμεθε, όλοι αυτοί πήγαν να πάρουν την Ελλάδα κατά καιρούς, άλλοι για 5 χρόνια, άλλοι για 10, άλλοι για 15 κάθεσαν, άλλοι για 100, για 200. Ξεκουμπιστήκαν και φύγαν. Οι Σλάβοι με τον Στέφανο τον Ουσάν, κατέβηκαν. Σηκωθήκαν και φύγαν όλοι. Τους ξέρασε. Δηλαδή η γη, αυτό το σύστημα, αυτός ο ήλιος που λέει ο Ρίτσος, αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Δεν μπορείς να έρθεις εσύ με το λιγότερό σου ουρανό και να κάτσεις πάνω σε αυτές τις πέτρες. Λοιπόν, αυτό τι έγινε. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάτσεις κιόλας εδώ πέρα, θα έχεις το DNA, το κύτταρο, θα μπορέσει να μιλήσει με τις πέτρες των Μικηνών. Αλλά προφανέστατα όχι. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα έρθουν οι Γερμανοί εδώ, θα κάτσουν οι Γερμανοί, θα βάλουν φυλάκια πάνω στις Μικήνες και ξαφνικά οι Γερμανοί θα μάθουν φιλοσοφία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όταν η ταγή τους, ο Γκέτε, ο Σίλερ και ο Νίτσε και όλοι οι άλλοι, λένε ότι εμείς είμαστε πρώτα Έλληνες. Ο Σίλερ έλεγε: θέλω να μελέτε αρκάδα. Να πω κάτι πάσα σε αυτό που είπε. Παλιά υπήρχαν κάποιοι που μας ήταν στις πάνω κλιμάκες που ήταν Έλληνες και ενδιαφερόντουσαν για την Ελλάδα. Τώρα αυτοί που είναι πάνω δεν ενδιαφέρονται. Και μην ξεχνάμε, ίσως δεν είναι και Έλληνες όλα, δεν ξέρω. Μην ξεχνάμε ότι πάντα υπήρχε κάποιος που άνοιγε την Κερκόπορτα και χωρίς να την ανοίξει δεν έμπαινε κανένας μέσα. Αυτό γίνεται τώρα. Τότε προσπαθούσαν και δεν μπορούσαν να μπουν γιατί δεν τους αφήναμε. Τώρα τους έχουμε αφήσει και μπήκανε μέσα. Ωραία. Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Πάντα θα υπάρχει μια Κερκόπορτα. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο όμως. Το ζητούμενο είναι εσύ πώς οχυρώνεσαι, πώς φτιάχνεις τις άμυνές σου γύρω-γύρω από τα τείχη σου, για να μπορέσει αυτός και όταν ακόμα μπει να θέλει να φύγει. Γιατί να βλέπει ότι αυτό το πράγμα δεν του κάνει. Παραδείγματος χάρη, σου λέω και πάλι για να καταλάβεις. Εάν πάτε στη Σινασό σήμερα, μια ελληνικότατη πόλη στην Καπαδοκία, θα δείτε τους Τούρκους που έχουν πάει και έχουν εγκατασταθεί εκεί με την ανταλλαγή να κάθονται στα πέτρινα σπίτια των Ελλήνων, όμως αυτά είναι έτοιμα να πέσουν, διότι αυτοί δεν ξέρουν να στήσουν μια βλάβη, μια φθορά της πέτρας, δεν ξέρουν ότι οι άνθρωποι με πλίνθους χτίζανε, τι να κάνουμε, και με και καλάμια. Δεν ξέρουν το πέτρινο σπίτι, το οποίο είναι το αρχοντόσπιτο, το μεγάλο με τα σιδερικά, με τα μπαλκόνια και με όλα αυτά, να το συντηρήσουν. Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό γενικό το παραλαμβάνει και η επόμενη γενιά. Δηλαδή, βεβαίως. Και παίρνει την ίδια έγκλη και την ίδια αίσθηση, όπως είπε ο εγγυημένο. Κληρονομικότητα. Κοίτα που κάθομαι. Ναι. Κοίτα πιανού είναι αυτό που κάθομαι. Ακριβώς. Αυτό είναι ωραία πάσα, γιατί αυτό που γενικώς υπάρχει, είμαστε απόγονοι των Αρχαίων Ελλήνων. Σαφώς. Αυτό έχει λυθεί και μάλιστα πρόσφατα υπάρχει και μελέτη στο Nature και στο Science αυτό. Τώρα πλέον έχουμε και τη μοριακή βιολογία η οποία βοηθάει πάνω σε αυτό, που ψάχνει το mtDNA και μπορεί και αποδεικνύει πράγματα. Τελευταία λοιπόν σας παραπέμπω να μπείτε στο Nature το περιοδικό, έρευνα ξένων καθηγητών που αποδεικνύει για την αυτοκτονία των Μινωητών Κρητών, που λέγανε ότι οι Μινωήτες είναι Αιγύπτιοι, είναι Φοίνικες ή οτιδήποτε άλλο, πάντως μη Έλληνες. Ναι, τέλος και άλλες τέτοιες μπαρούφες. Τέλος πάντων, εμείς το λέγαμε βάσει των ευρημάτων, βάσει του στοιχείου πολιτισμού, βάσει το ένα, βάσει το άλλο. Τώρα πλέον υπάρχει και η βιολογική απόδειξη όλη αυτή η ιστορία και σταματάει. Και υπάρχουν μελέτες του Τριανταφυλλίδη, του καθηγητή Πανεπιστημίου, πάλι σας παραπέμπω να πάτε να τις δείτε. Και υπάρχει και η μελέτη του Λουίτζι Σφόρτσα, του Ιταλού, που έχει κάνει έρευνα στο mtDNA όλων των Μικρασιατών μέχρι το ύψος της Συνόπης. Και εκεί το σταματήσαν. Δηλαδή αυτά πλέον είναι αυταπόδεικτα πράγματα από τη βιολογία. Οπότε το σταματάμε και λοιπόν, το Γιώργο, θα βάλουμε λίγο μουσικούλα. Πριν πάμε στο βιβλίο σου, θα βάλω κάποια πλάνα από την εκδήλωση που έγινε στην Νεασμένη στο Γαλαξία και θα επανέλθουμε και θα μας μιλήσεις πια για το βιβλίο σου. Ωραία. Και για την έρευνα, για νούμερα και για όλα αυτά τα οποία έδωσες τόσο γλαφυρά στον κόσμο στην παρουσία. Σύμφωνα. Οι σημαντικότερες συλλογές αρχαιοτήτων σήμερα στον πλανήτη θεωρούνται κατά σειράν πρώτη της Αγγλίας, δεύτερη της Γαλλίας, τρίτη της Γερμανίας και τέταρτη της Ελλάδος. Αυτό είναι εντελώς οξύμορο που αναφέρουν όλη η τουριστική οδηγή και όλη τα διεθνή φόρα και πρακτορία, διότι καμία από αυτές τις χώρες, τις τρεις προηγούμενες, δεν έχει αρχαία ιστορία. Πώς έχουν αρχαία αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαιότητες όταν δεν έχουν αρχαία ιστορία. Άρα από κάπου έχουν αποκομίσει, έχουν αφαιρέσει, όπως λένε αυτοί οι ίδιοι, τα αρχαία και τα έχουν φέρει στα μουσεία τους. Η νομιμότητα όλων αυτών είναι καιρός να ελεγχθεί. Επίσης, η έκθεση σας αναφέρω του 46 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τότε, γιατί δεν υπήρχε τότε Υπουργείο Πολιτισμού, και επίσης ότι οι Γερμανοί εισερχόμενοι στην Ελλάδα υποσχέθηκαν την τήρηση των ελληνικών νόμων περί αρχαιοτήτων.
Δυστυχώς οι Γερμανοί δεν τήρησαν για άλλη μια φορά την υπογραφή τους. Αλλά ας δούμε όταν μιλάμε για Γερμανούς ποιους ακριβώς εννοούμε. Οι Γερμανοί είναι ένας λαός φτιαχτός, ετυμολογείται από το λατινικό ρήμα γέρο, τζέρο, που σημαίνει, που προέρχεται από το ελληνικό ρήμα φέρο, δηλαδή οι Γερμανοί είναι οι φέροντες, δηλαδή τι έχουν φέρει αυτοί οι άνθρωποι. Εάν κάτσουμε και σκεφτούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τυλίχθηκαν γύρω από τον μανδύα της λέξεως Γερμανός, θα δούμε ότι είναι κάποια φύλλα τα οποία ουδέποτε στην ιστορία προσέφεραν κάτι καλό. Οι σημαντικότερες συλλογές αρχαιοτήτων σήμερα στον πλανήτη θεωρούνται κατά σειράν πρώτη της Αγγλίας, δεύτερη της Γαλλίας, τρίτη της Γερμανίας και τέταρτη της Ελλάδος. Αυτό είναι εντελώς οξύμορο που αναφέρουν όλα τα, όλη η τουριστική οδηγή και όλη τα διεθνή φόρα και πρακτορία, διότι καμία από αυτές τις χώρες, τις τρεις προηγούμενες, δεν έχει αρχαία ιστορία. Πώς έχουν αρχαία αρχαιολογικά ευρήματα και αρχαιότητες όταν δεν έχουν αρχαία ιστορία? Άρα από κάπου έχουν αποκομίσει, έχουν αφαιρέσει, όπως λένε αυτοί οι ίδιοι, τα αρχαία και τα έχουν φέρει στα μουσεία τους. Η νομιμότητα όλων αυτών είναι καιρός να ελεγχθεί. Επίσης, η έκθεση σας αναφέρω του 46 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τότε, γιατί δεν υπήρχε τότε Υπουργείο Πολιτισμού, και επίσης ότι οι Γερμανοί εισερχόμενοι στην Ελλάδα υποσχέθηκαν την τήρηση των ελληνικών νόμων περί αρχαιοτήτων. Δυστυχώς οι Γερμανοί δεν τήρησαν για άλλη μια φορά την υπογραφή τους. Αλλά ας δούμε όταν μιλάμε για Γερμανούς ποιους ακριβώς εννοούμε. Οι Γερμανοί είναι ένας λαός φτιαχτός, ετυμολογείται από το λατινικό ρήμα γέρο, τζέρο, που σημαίνει, που προέρχεται από το ελληνικό ρήμα φέρο, δηλαδή οι Γερμανοί είναι οι φέροντες, δηλαδή τι έχουν φέρει αυτοί οι άνθρωποι. Εάν κάτσουμε και σκεφτούμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι τυλίχθηκαν γύρω από τον μανδύα της λέξεως Γερμανός, θα δούμε ότι είναι κάποια φύλλα τα οποία ουδέποτε στην ιστορία προσέφεραν κάτι καλό. Επιστρέψαμε λοιπόν, πήραμε μία πρώτη εικόνα, είδαμε κάποια πλάνα από την παρουσίαση. Γιώργο, λοιπόν, δικό στο μικρόφωνο, μίλησε μας για το βιβλίο και για το... Ναι. Δεν μπορώ να πω. Το εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέρον και διαχρονικό θέμα. Καταρχήν, να πούμε αρχαιοκαπηλείες των Γερμανών στην Ελλάδα επί κατοχής, έτσι, από τα επίσημα αρχεία του κράτους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι... Όλα ξεκίνησαν όταν έπεσε στο χέρι μου η επίσημη έκθεση του ελληνικού κράτους του 1946, που κάποιος ευαίσθητος τότε υπουργός είχε παραγγείλει στους αρχαιοφύλακες και τους διευθυντές των αρχαιολογικών μουσείων να του κάνουν ένα κατάλογο με το τι αρχαία υπήρχαν στα μουσεία τους και στους χώρους τους πριν έρθουν οι Γερμανοί και τι αρχαία υπάρχουν πλέον τώρα που έχουν φύγει. Από αυτόν τον κατάλογο λοιπόν, ο οποίος ήταν χαντακωμένος στο Υπουργείο Πολιτισμού και λέγανε μέχρι δεκαετία του 80, ας πούμε, στην Βουλή έχει πει Υπουργός Πολιτισμού, δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο. Λέγανε λοιπόν ότι δεν υπάρχει αυτός ο κατάλογος. Μήπως δεν το γνώριζε? Άρα το γνώριζε, εδώ είναι η απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού που το γνωρίζει. Ναι. Βλέπετε εδώ, έχουμε και εικόνα, εδώ είναι Υπουργείο Πολιτισμού, τη γνωρίζει, μια χαρά. Είναι το επίσημο χαρτί δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι τώρα είπε το γνωρίζει. Τώρα δεν το γνωρίζει. Καλά, λοιπόν, υπάρχει και πιθανότητα να μην το ξέρει και τότε. Έτσι, εντάξει, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει πιθανότητα να γίνονται γαργάρια τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι το πιο σίγουρο. Υπάρχει, το πιο πιθανό είναι, σου λέει τώρα μπλοφάρουν αυτοί. Απλώς το λέω από την οργάνωση που έχει το ελληνικό κράτος. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και τηλεφωνήματα γι' αυτό, να μην το βγάλω και να μην το κάνω κλπ. Πάσχε ρωτήσω λοιπόν, εγώ όταν το δημοσίευα, ούτως ή άλλως έψαχνα εγώ το θέμα, με ενδιέφερε, διότι εγώ γεννήθηκα στο Μόναχο και από μικρό παιδί οι εκδρομές μας ήταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μονάχου, τη Λιπτοθήκη του Μονάχου, που τα βλέπω όλα αυτά και έξανα το κεφάλι μου, ρε παιδί μου, πώς τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, αφού δεν είναι δικά τους. Το 9 είδα την Πέργαμο εγώ και σε, απλά για να συμπληρώσω. Ναι, λοιπόν, στο Βερολίνο. Στο Βερολίνο. Μάλιστα. Και λες πώς τα έχουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα εδώ, πώς φεύγει ένας ναός ολόκληρος από την Αίγινα και πάει στο Μόναχο, ας πούμε, ξέρω εγώ. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Αυτή ήταν η αφορμή σου λοιπόν, έτσι, πρακτικά. Παιδί τώρα, δημοτικού σχολείου, έτσι, ξαφνικά, δημοσιογραφικά το ψάχνα και πέφτει και στα χέρια μου και αυτός ο κατάλογος, ήρθε και έδεσε. Καταλαβαίνεις, δεν υπήρχε περίπτωση να με σταματήσει εμένα ούτε τάγκ. Έτσι, από το να το βγάλω αυτό το πράγμα. Και πράγματι το έβγαλα και έχει γίνει αυτός ο χαμός που έχει γίνει. Έχει αναγκαστεί το Υπουργείο Πολιτισμού να απαντήσει. Έχει αναγκαστεί το Υπουργείο Πολιτισμού μετά από τις δικές μου παρενοχλήσεις και οχλήσεις να πει ότι έστειλε στους όλους αρχαιοφύλακες και διευθυντές εφορίων αρχαιοτήτων να συγγράψουν και αυτοί τώρα πλέον έναν κατάλογο σχετικό με το τι έχουν και τι δεν έχουν, τι εκλάψαν επί κατοχής κλπ. Διότι θέλω να σας πω, να φανταστείτε, για να καταλάβετε πόσο
σαθρό και χαζοκράτος είμαστε, ότι αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο που έχει στα χέρια του τον πολιτισμό του μεγαλύτερου πολιτισμού του πλανήτη, όπως εξήγησα προηγουμένως. Διαχειριστικά, έτσι να το τονίσουμε. Διαχειριστικά, όχι ιδιοκτησιακά, κανείς και ποτέ. Βέβαια, ιδιοκτησιακά είναι στον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο που χειρίζεται όλον αυτόν τον πολιτισμό δεν ξέρει τι εκθέματα έχει στα μουσεία του. Είναι τρομερό να δεν το καταλαβαίνετε τι σας λέω. Καλά, όλο το δημόσιο έτσι είναι, Γιώργο. Όλο το δημόσιο δεν ξέρει τι έχει το δημόσιο. Δεν με ενδιαφέρει το Υπουργείο Ενέργειας, ξέρω εγώ τι κάνει με τους λιθάφρυντες της Μεγαλόπολης. Ο Δημήτρης λέει ότι η οργάνωση του ελληνικού... Εδώ πάμε κάπου πιο βαθιά, παιδιά. Τα σοβαρά κράτη έχουν κάποια υπουργεία τα οποία είναι πέρα από τα κόμματα και τις κυβερνήσεις και είναι διαχρονικά. Σωστό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δεν μπορεί να έχετε και να φέρετε από ποια κυβέρνηση είναι πάνω, ο πολιτισμός μιας χώρας, το παιδείας. Δεν μπορεί να έχει μια σχέση η παιδεία μια χώρα. Δεν είναι ελεγχόμενοι και δεν είναι Έλληνες. Ακριβώς. Σε σοβαρά κράτη, αλλά και σε μη σοβαρά κράτη, στην Τουρκία, ας πούμε, που είναι ανατολίτικο κράτος, με ένα καθεστώς ιδιαίτερο. Σίγουρα το περνάνε πιο σοβαρά αυτοί. Έχουν πολύ πιο σοβαρά τον πολιτισμό και την παιδεία μέσα. Ο υπουργός τους είναι για 25 χρόνια εκεί πέρα. Δεν είναι για όποτε ποιο αλλάζει κυβέρνηση. Άρα λοιπόν το πολιτισμό δεν ήξερε ακόμα δεν ξέρει. Ακόμα σήμερα και η ερώτησή μου προς τον υπουργό ήταν ότι χιλιάδες παιδιά σήμερα σε όλο τον πλανήτη κάνουν διατριβές και μεταπτυχίες για τον ελληνικό πολιτισμό. Βέβαια. Και πείτε μου εγώ ότι κάποιος, ένας φοιτητής από ένα χωριό της Βραζιλίας κάνει μια διατριβή για τα κράνη, τις περικεφαλαίες στην αρχαία Ελλάδα και σας στείλει ένα ωραίο mail και σας πει πείτε μου σας παρακαλώ πολύ πόσα κράνη έχετε, στείλτε μου τις φωτογραφίες από το ίντερνετ που έχετε το μουσείο, μεγάλη ανάλυση κάτι σοβαρό. Να μελετήσω για να κάνω διατριβή. Έχετε να το απαντήσετε αυτού του φουκαρά, του φοιτητή από τη Βραζιλία, ή θα πρέπει να έρθει εδώ τι και να γυρνάει όλα τι σου είπε. Όχι, δεν έχουμε. Υπέροχα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ποιους ανθρώπους πληρώνουμε. Καταλαβαίνετε και το χειρότερο από όλα, με έχουν πάρει φίλοι μου, αρχαιολόγοι και αρχαιοφύλακες και μου λένε «Μας έχεις βάλει και τρέχουμε». Και το λένε με στεναχώρια το λένε. Αυτό που θα έπρεπε να έχει γίνει τόσα χρόνια. Να έχει το λέγανε με χαρά. Ενώ θα πρέπει να το λένε με χαρά να ξενυχτάνε εκεί, να πάνε και το κρεβάτι. Είναι και η δουλειά τους υποτίθεται. Δηλαδή, εμένα αν με βάζανε να το κάνω αυτό σε όλα τα μουσεία, θα έπαιρνα και ένα ρατζάκι σπαστό και θα πήγαινα σε κάθε μουσείο και θα τα φωτογράφιζα μόνος μου. Θα τα φωτογράφιζα μόνος μου, θα τα έγραφα μόνος μου, θα τα κατέγραφα μόνος μου και ένα-ένα θα τα ανέβεζα. Οπότε, Γιώργο, για να το πάμε και λίγο πιο γρήγορα χρονικά, πώς μας έδωσε την αφορμή του βιβλίου. Μας έδωσε την πραγματικότητα την ελληνική. Να ρωτήσω πώς βρέθηκε αυτή η λίστα. Έτσι κάνει. Εντάξει, ο δημοσιογράφος δεν είναι υποχρεωμένος να αποκαλεί τις πηγές του, ούτε στον εισαγγελέα. Βρέθηκε δημοσιογραφικά, λοιπόν, μας κάλυψε. Βρέθηκε δημοσιογραφικά. Πρέπει να ξέρεις ότι όταν στο μάτι φαίνεται ότι θες να κερδίσεις, θα κερδίσεις. Ναι. Έτσι και θα βρεθεί κάποιος που θα ανοίξει την πόρτα και σου πει να σου πω, έλα, έχω κάτι να σου πω. Να μην βγάλουμε το μαστίγιο δηλαδή, έτσι να δω. Λοιπόν, αυτός ο κατάλογος λοιπόν απέδειξε ότι οι Γερμανοί επί κατοχής, διότι εμείς είχαμε τριπλή κατοχή. Είχαμε τους Ιταλούς, τους Γερμανούς και τους Βουλγαρούς. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι οι Γερμανοί, διότι οι Γερμανοί ουδέποτε πλήρωσαν και ουδέποτε έχουν υπογράψει τη συνθήκη ειρήνης με την Ελλάδα. Έτσι, ενώ οι άλλοι, οι Βούλγαροι κάτι πλήρωσαν, οι Ιταλοί κάτι. Όχι εδώ όλα κι αυτοί. Μεγάλο. Γερμανοί μία δόση, διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Δύο δόσεις και την κοπάνησαν μετά. Αλλά πάμε παραπέρα. Επειδή λοιπόν αυτοί κουνάνε και το δάχτυλο αυτή τη στιγμή και όχι οι καημένοι οι Ιταλοί που είναι σε μια παρόμοια μοίρα ή οι Βούλγαροι που κι αυτοί δεν έχουν να φάνε, αλλά οι Γερμανοί κουνάνε το δάχτυλο και το παίζουν γενικώς δερβέναγα στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, οι Γερμανοί πρέπει να ξέρουν και να καταλάβουν και να δουν ότι υπάρχει ένα βιβλίο που τους λέει ότι είναι κλέπτες, ότι είναι αρχαιοκάπηλοι και άνθρωποι που έκαναν φθορές και ελεηλασίες πάνω στον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο πολιτισμό του πλανήτη. Αυτός είναι ο ελληνικός. Έκλεψαν λοιπόν 8.500 κινητά αρχαία αντικείμενα και βυζαντινά κοιμήλια και βιβλία από βιβλιοθήκες. Γιώργο, έχεις δώσει και μια εκτίμηση κόστους. Ωραία. Για αυτά. Αυτή λοιπόν η εκτίμηση κόστους είναι, και πέφτω και έξω, είναι 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ. Πω, ανατοχιάζω. Λοιπόν, εκτίμηση. Διότι, προσέξτε τώρα, έχουν καταστρέψει και μνημεία, τα οποία μνημεία είναι ανεκτίμητα. Σαφώς. Έτσι, δεν μπορείς να εκτιμήσεις. Την Ακρόπολη θα την εκτιμήσεις. Ως μάρμαρος, ως οικόπεδο, ως ιστορία, ως τι θα την εκτιμήσεις. Δεν είναι τα μνημεία, είναι ανεκτίμητα. Εκτιμητέο είναι ένα λιχνάρι, ένα κεφάλι αγάλματος κλπ. Αλλά ένα μνημείο, δηλαδή. Το Τάσμα Χάλα, ας πούμε, τι θα το εκτιμήσω, ως οικόπεδο ή ως... Δηλαδή, μην καταλαβαίνω. Αντώνη, να πούμε ότι το βιβλίο, και μάλιστα επειδή παρακολούθησα την παρουσίαση, ξεκινάει από τις αρχαιοκαπηλίες στην Αθήνα, φτάνει μέχρι την Κύπρο. Ναι. Νομό-νομό, ναι. Κομόπολη-κομόπολη, χωριό-χωριό, δήμο-δήμο και μάλιστα με πολύ καλή δουλειά και σε οπτικοακουστικό υλικό.
Πολύ συγκινητικό, πραγματικά πολύ συγκινητικό. Ναι, δηλαδή δεν μπορεί να μην ακουμπήσει κάποιον Έλληνα. Θυμάσαι εκείνη την βραδιά που ήταν και άνθρωποι που κλαίγανε, έτσι το θυμάσαι. Τώρα να σου πω ότι συγκινήθηκα και εγώ που οι άντρες και οι ηλικιακά. Όλοι μας, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πραγματικά με ταξίδεψε κάπου που δεν ένιωθα καλά να πάω, αλλά έπρεπε. Ναι. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται και ενδιαφέρονται και κάνουν αυτές τις κινήσεις εδώ στην Ελλάδα του σήμερα και βγάζουν έξω διάφορα πράγματα, γιατί από άλλες, ξέρω, την αποργανώσεις, από την κυβέρνηση. Κοίτα, δεν υπάρχει τίποτα, έτσι. Κοίτα, μετά το σάλο που έχει γίνει για την ανεπάρκεια του Υπουργού Πολιτισμού και του Υπουργείου Πολιτισμού διαχρονικά, δεν μιλάω στον τωρινό, ο καημένος είναι και λίγο καιρό, δηλαδή δεν φέρει την ευθύνη όλων των προκατόχων του, αλλά αυτός ο άνθρωπος μετά από αυτό το σάλο που έχει γίνει εγκαινιάζει μεθαύριο έκθεση του σερβικού πολιτισμού στο Βυζαντινό Μουσείο. Δηλαδή, εγώ θα ντρεπόμουν, ρε παιδιά, για να είσαι λίγο πολιτικός, πρέπει να μην ντρέπεσαι. Έτσι, πρέπει να έχεις χάσει την εδώ. Να μην ξέρεις που βρίσκεται, σε ποιο πλανήτη βρίσκεται. Δηλαδή, να έχει απαντήσει, να έχει βγάλει αυτή την απάντηση που να λέει ότι τώρα ξεκινάμε να κάνουμε αυτή την έρευνα και να την άλλη μέρα να εγκαινιάζεις τη μεσαιωνική τέχνη του σερβικού πολιτισμού. Είναι λίγο σαν να κοροϊδεύεις τη χώρα που υπηρετεί. Δεν έχουν καταλάβει ότι υπηρετούν το μεγαλύτερο πολιτισμό του πλανήτη. Δεν το έχουν καταλάβει. Και αν δεν το έχουν έτσι μέσα τους, διότι εμένα με πονάει οποιοδήποτε πετραδάκι αυτού του τόπου. Οποιοδήποτε πετραδάκι είναι στοιχείο του πολιτισμού μου και το θέλω όλο δικό μου και πίσω. Δεν μπορώ να βλέπω τα παιδιά μου, όπως είπες προηγουμένως, ένα στο Λούβρο, ένα στην Αγγλία, ένα στην Κοπεχάγη και ένα στην Ολλανδία. Δεν θα πει ότι είναι υποχρέωσή του λόγος ως υπουργός να πάει να παραβρεθεί, είναι δουλειά του κτλ. Βλέπει μόνο από τη μια μεριά τις υποχρεώσεις, από την άλλη δεν τις βλέπει. Θα δεχόμουν αυτή την απάντηση έναν άνθρωπο που θα βλέπει δίκαια τις υποχρεώσεις του. Μήπως αυτό συμβαίνει γιατί, δηλαδή να το ανοίξουμε λίγο, επειδή υπάρχει αυτό το σύστημα εδώ στην Ελλάδα ότι είμαστε όλοι μέσα σε ένα δημόσιο βολεμένοι, δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε τίποτα παραπάνω, μέχρι τώρα δηλαδή. Και όλο αυτό το σύστημα μας έχει φέρει σε αυτήν την κατάσταση που δεν ενδιαφερόμαστε, είμαστε βολεμένοι όλη τη θεσούλα μας, γιατί το βλέπουμε αυτό και στους πολιτικούς. Πολύ έτσι. Το ανοίξαμε. Ναι. Δηλαδή είμαστε. Ναι, θα φύγουμε μεθαύριο. Γιατί, αλλά θέλω να πω ότι μήπως όλη αυτή η κατάσταση περιέχεται και σε αυτό. Μικρά κομμάτια του συστήματος, Γιώργο, έτσι δεν είναι. Μικρά κομμάτια του συστήματος κάνουν δηλαδή, ένα σύστημα. Στο βόλεμα. Να φοβάσαι τους βολεμένους. Ο Στάινμπεκ έλεγε να φοβάσαι την ημέρα που θα επαναστατήσει ο κόσμος που δεν έχει τι άλλο να χάσει πια. Θα είναι η πιο αιματηρή επανάσταση. Να την πρωτοπροσέχεις. Να επιστρέψω λίγο στο βιβλίο πριν δείξω ένα δεύτερο πλάνο. Θέλω να μου πεις και προφανώς όχι για να δω τον κύκλο του βιβλίου, όσο για να δω πραγματικά πόσο πραγματική απήχηση έχει στους Έλληνες. Πώς πηγαίνουν οι πωλήσεις? Έχω εξαντληθεί και η δεύτερη έκδοση. Με κάλυψες. Που δεν είναι από κάποιο μεγάλο εκδοτικό οίκο. Αδιάφορο. Εκδόσεις Κάδμος Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Δηλαδή ένα μικρό εκδοτικό. Να το δείξουμε και λίγο. Ναι. Είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος από τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάποιος πολύ διαφημισμένος μεγάλος οίκος κλπ. Ξεφίλησε το, είναι και το βιβλίο είναι αρκετά μεγάλο, έτσι. Δεν είναι κάτι. Ναι. Είναι δηλαδή. Δεν είναι από αυτά τα μικρά, έχει γίνει δουλειά δηλαδή. Δεν κρίνω απαραίτητο για ένα τέτοιο θέμα το οποίο μιλάει με στοιχεία και αριθμούς να πω πόσο μεγάλη έρευνα. Είναι 6 χρόνια επίσης. Υπάρχει 6 χρόνια. Σου λέω, το μεράκι και ο πόθος υπάρχει από τη στιγμή που παιδί δημοτικού σχολείου έβλεπα να καπηλεύονται τον πολιτισμό μου άνθρωποι που τον έχουν κλεμμένο. Έτσι. Λοιπόν, βάζω ένα πλάνο ακόμα από την παρουσίαση και επιστρέφουμε για λίγο ακόμη. Ευτυχώς. Οι αρχαιολόγοι μας πρόλαβαν με το που έμαθαν ότι οι Γερμανοί θα εισέλθουν στην Αθήνα, πρόλαβαν και έθαψαν κάποια σημαντικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών, άνοιξαν ορίγματα στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου αλλά και κάτω από το μουσείο στα υπόγειά του και έθαψαν εκεί πέρα μέσα αυτά τα μεγάλα αγάλματα για να τα σώσουν. Ευτυχώς που συνέβη και αυτό, όπως είχαν κάνει και οι Γάλλοι δηλαδή με τα μουσεία του Λούβρου. Επίσης οι Γερμανοί δεν σεβάστηκαν και τα σκάματα, τις αρχαιολογικές ανασκαφές και των ιδίων των Γερμανών. Όπως ας πούμε στο κεραμικό που έσκαβαν από το 1913, όταν εισήλθαν οι Γερμανοί, ακούστε, αφαίρεσαν τα κλειδιά από τους αρχαιολόγους, δεν μπορούσε να εισέρχεται κανείς Έλληνας στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού, δεν επέτρεπαν σε κανέναν αρχαιολόγο Έλληνα να μπαίνει μέσα να βλέπει τι κάνουνε. Οπότε δεν έχουμε καταγραφές για μερικά σημεία το τι έχουν πάρει και το τι έχουν αφήσει, αλλά και το χειρότερο,
έκαναν ασκήσεις σκοποβολής μέσα στον αρχαιολογικό χώρο του κεραμικού. Με συνέπεια, κάποια αγάλματα, όπως το ανάγλυφο του Χάρονος, όταν πάτε σήμερα και το βλέπετε με σπασμένη μύτη, δεν είναι γιατί έβρεξε και έπεσε η μύτη του, είναι γιατί κάποιος Γερμανός το έχει πυροβολήσει. Ευτυχώς, οι αρχαιολόγοι μας πρόλαβαν με το που έμαθαν ότι οι Γερμανοί θα εισέλθουν στην Αθήνα, πρόλαβαν και έθαψαν κάποια σημαντικά εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών, άνοιξαν ορίγματα στον περιβάλλοντα χώρο του μουσείου, αλλά και κάτω από το μουσείο, στα υπόγειά του, και έθαψαν εκεί πέρα μέσα αυτά τα μεγάλα αγάλματα για να τα σώσουν. Ευτυχώς που συνέβη και αυτό. Όπως είχαν κάνει και οι Γάλλοι δηλαδή με τα μουσεία του Λούβρου. Επίσης, οι Γερμανοί δεν σεβάστηκαν και τα σκάματα, τις αρχαιολογικές ανασκαφές και των ιδίων των Γερμανών. Όπως ας πούμε στον κεραμικό που έσκαβαν από το 1913, όταν εισήλθαν οι Γερμανοί, ακούστε, αφαίρεσαν τα κλειδιά. Είμαστε πίσω λοιπόν με τον Γιώργο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Θέλω να... το όλο θέμα που δημιουργήθηκε στην εκπομπή στο Ενικός, γιατί από ό,τι κατάλαβα έγινε λίγο ντόρος από σε εκείνη την εκπομπή. Ναι, προφανώς μιλάγαν οι άνθρωποι 2 ώρες εκεί πέρα και χρειάστηκε 3 λεπτά από μένα μια μικρή παρέμβαση, και μάλιστα ήμουν Θεσσαλονίκη και ήμουν τηλεφωνικά και δεν μπορούσα να έχω εικόνα του τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πέρα μέσα. Χρειάστηκαν 3 λεπτά μόνο από εμένα για να πυροδοτήσω όλη αυτή την ιστορία, διότι σε τέτοιες εκπομπές βλέπω να καλούν ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό, ναι, που συζητάνε. Ναι, αυτό. Έτσι, ναι. Μετά που την είδα την εκπομπή, ήταν πιο σχετικοί οι άνθρωποι που ήταν πίσω από τον κύριο Χατζηνικολάου, αυτοί που ήταν σαν κοινό, ας πούμε, δίπλα οι άνθρωποι, παρά αυτοί που ήταν στο στενό κύκλο. Συμβαίνει αυτό για κάποιο λόγο τώρα, μην το αναλύσουμε. Τι σχέση είχαν, ξέρω εγώ, ήταν εκεί πέρα ο οικονόμου, η βούλτεψη και ο Χαλβατζής. Δεν ξέρω τι σχέση έχουν αυτοί με τις αποζημιώσεις. Πες μου κάτι. Επειδή το θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, πέραν από ηθικό, είναι και οικονομικό. Και γνωρίζουμε όλοι ότι στην πολιτική τέτοια οικονομικά θέματα γίνονται λάβαρα και σημαίες της αντιπολίτευσης. Έχεις βρει αντίδραση και από αντιπολιτευόμενα κόμματα όταν ανοίγεις το θέμα? Από όλα. Άρα λοιπόν και κόμματα της αντιπολίτευσης, παρόλο που το θέμα σου τελικά καταλήγει στο ότι οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν, άρα τελικά να ελαφρυνθεί το χρέος ή να μηδενιστεί. Δεν μιλάμε να μηδενιστεί. Αυτοί πάνε τώρα να το κλείσουν το θέμα σε ένα ποσό. Όλοι μαζί όμως. Όλοι μαζί πάνε να το κλείσουν το θέμα σε ένα ποσό που να είναι σαν βάρκα σαν νερά. Ενώ δεν είναι εκεί. Μας χρωστάνε πολλά περισσότερα οι Γερμανοί. Έτσι, οπότε πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα. Άρα λοιπόν ο φόβος δεν έχει να κάνει μόνο με την κυβέρνηση, την τριοκομματική. Με το πολιτικό σύστημα έχει να κάνει. Όλο το πολιτικό σύστημα. Όλο το πολιτικό σύστημα νοσεί. Και το ΚΚΕ. Και ρωτάω, γιατί το ΚΚΕ είναι μέσα στο κομμάτι του πολιτικού συστήματος, αλλά έχει διαφορετικά μια συγκεκριμένη γραμμή, τελείως διαφορετική. Δεν το προσωποποιώ. Άρα όλοι μαζί λοιπόν δεν φοβούνται το συγκεκριμένο θέμα. Μα θες να μιλήσουμε με όνομα τα και πράγματα, θα τελειώσει η εκπομπή και θα φρίξει να σου πω για. Μόνο νοοτροπίες θέλω να θίξω. Οι νοοτροπίες είναι ίδιες όλων. Όλων. Οι νοοτροπίες είναι ίδιες. Κόβεις πάνω που πήγε να πει για ονόματα. Ε? Όχι, ονόματα δεν υπάρχει λόγο να υπάρχει λόγο. Ωραία, με αυτή την περιβόητη. Να 3 ονόματα από κάθε κόμμα για να καταλάβεις ακριβώς ότι τα κόμματα είναι μπλε και πράσινη κόκκι και από κάτω είναι όλο το ίδιο πράγμα. Ναι, μπράβο. Καλά, ναι, αυτό νομίζω ότι τώρα πια. Το ίδιο μαγαζί που βάφεται απ' έξω άλλο χρώμα. Τώρα πια νομίζω ότι ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια το έχουν καταλάβει όλοι. Και ειδικά αυτοί έτσι πως μετακινούνται μεταξύ τους και φεύγουν από το ένα κόμμα και πάει στο άλλο σε ένα τραπέζι. Νόμιζα ότι ένας που μου μιλάει είναι από ένα κόμμα, τελικά αυτός και πάει σε ένα. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Τελικά τι θα γίνει με αυτές τις περιβόητες γερμανικές αποζημιώσεις, έτσι να το κάνουμε λίγο πιο γενικά και πιο... Η Γερμανία πάει να το κλείσει το θέμα στα 165 δις εκεί περίπου να έρθουμε σαν βάρκα σαν νερά. Ενώ η Γερμανία χρωστάει 1,2 τρισεκατομμύρια από το δάνειο, από τις μετοχές που έχει πάρει, από τα ασφαλιστικά. Να πούμε λίγο αυτό. Λοιπόν, υπάρχει η αποζημίωση. Υπάρχει το δάνειο, νομίζω, της Αργεντινής που ήταν να το πάρουμε και το πήραμε. Μην τον μπερδεύεις. Υπάρχουν οι αποζημιώσεις προς τα θύματα. Μπράβο. Αυτοί που έχουν νεκρούς, δηλαδή. Μπράβο. Έχουν, υπάρχουν οι αποζημιώσεις της φθορές της περιουσίας. Του έχει πάρει το όλο το σπίτι, το έχει γκρεμίσει κλπ. Υπάρχουν πολλά χωριά τα οποία από τότε δεν ανάνυψαν. Από τότε, γιατί ισοπεδώθηκαν πολλά χωριά και αναγκάστηκε το 2000 το ελληνικό κράτος να βγάλει νόμο για τα μαρτυρικά χωριά της Ελλάδος μετά από 55 χρόνια.
πούμε έτσι, αργά αντανακλαστικά. Υπάρχει το αναγκαστικό δάνειο που, μας ανάγκασα να τους δανείσουμε. Πρόσεξε, είναι τρομερή τύπη, έτσι. Υπάρχει η αναγκαστική διατροφή που μας επέβαλαν να δίνουμε, να διατρέφουμε το στρατό του Ρόμελ στο Africa Corps. Δηλαδή σε κανένα πολιτισμό, σε καμιά περίοδο της ιστορίας δεν είναι υποχρεωμένος ο κατακτημένος λαός να διατρέφει τον κατακτητή του. Δηλαδή είναι αστείο πράγμα. Και πρόσεξε, ήταν σύλλημοκτονίες. Πεθαίναν οι άνθρωποι από πείνα, ενώ τα σιτάρια μας και τα προϊόντα μας και τα πορτοκάλια μας και οι πατάτες μας πηγαίναν να διατρέψουν το στρατό των Γερμανών στην Αφρική. Έτσι, αυτό ήταν 8,5 δις το μήνα. Ο χρυσός της Τράπεζας της Ελλάδος που κάνει φτεράκι, αγνοούμε που είναι, τα ψεύτικα μάρκα τα οποία οι Γερμανοί έχουν έρθει, φέρανε εδώ τα πλαστά και πληρώσανε τον κόσμο με πλαστά νομίσματα, με πλαστές ραχμές που τυπώσανε και πληρώσανε. Ο χρυσός δεν είχε πάει στην Αγγλία κάποια στιγμή, λέγανε. Βεβαίως, και ότι από την Αγγλία χάθηκε και όχι από τους Γερμανούς. Βεβαίως, ένα κομμάτι του χρυσού έφτασε στην Νότια Αφρική, όπου, Νότια Αφρική. Εκεί πέρα παίρναγε εξόριστο στις διακοπές του ο μετέπειτα μας βασιλιάς. Έτσι, ο οποίος παντρεύτηκε μία Ναζί Γερμανίδα, τη Φρυδερίκη, η οποία ήταν μέλος του Ναζικιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι όλοι μαζί είμαστε χεράκι-χεράκι σε αυτή. Μήπως παίζει ρόλο και ότι όλοι οι βασιλιάδες μας ήταν Γερμανοί, ας πούμε, μέχρι. Εντάξει, δεν ήταν όλοι, αλλά θέλω να σου πω. Τέλος πάντων. Αίμα... Οι περισσότεροι, τέλος πάντων. Χέρι-χέρι είναι. Ναι, χέρι-χέρι είναι όλοι αυτοί. Είχε αίμα βαβαδικό πολύ εκεί πέρα. Ναι, γερμανικό, ναι. Είχε... Και εσύ μεγάλωσες, γεννήθηκες στη Γερμανία. Μόναχο. Τι γνώμη έχεις τέλος πάντων, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν είσαι πολύ καλή ή είναι θέμα μόνο κατοχικό και όχι ανθρώπων. Η γνώμη μου είναι ότι η ακαδημαϊκή Γερμανία, οι καθηγητές της και αυτοί είναι όλοι υπέρ της Ελλάδος, όλοι είναι φιλέλληνες, οι φιλόλογοι της, οι ακαδημαϊκοί, οι μορφωμένοι οι Γερμανοί και υπάρχει πάντα η πλέμπα που λέμε, έτσι, οι οποίοι ξέρω εγώ είναι ανθέληνες μέχρι κόκαλο χωρίς να γνωρίζουν ιστορία και χωρίς να τους ρωτήσεις γιατί να μην ξέρουν να στο πούν. Είναι οι Γερμανοί ανθέληνες, γιατί εγώ ξέρω ότι ακόμα και ο Χίτλερ και τότε ας πούμε ακολουθούσαν μια. Ζηλεύαν, είχαν την ελληνική παιδεία. Άλλο η ζήλια και άλλο είμαι φιλέλλην. Άλλο ζηλεύω τον ελληνικό πολιτισμό και θέλω να τον κατακτήσω. Να τον κάνω δικό μου καταστρέφοντάς τον. Αυτό είναι κακή. Αυτό ήθελε δηλαδή αυτό να τον καταστρέψει, ας πούμε, αυτή την έννοια. Όχι, αν τον αγαπάς, τον συντηρείς, τον φροντίζεις. Δεν πας να τον καταστρέψεις, δεν πας να τον κλέψεις. Τιμωρείς κάποιον που σου λέει ότι έκλεψε ένα άγαλμα. Δεν λες πάρ' το άγαλμα από τη Θεσσαλονίκη και φέρ' το μου εδώ πέρα. Δεν μετακινούνται τα αρχαία ευρήματα, τα αρχαιολογικά ευρήματα. Πέραν από τον τόπο που βρίσκονται, πουθενά στην επιστήμη, δεν έχει νόημα άλλο να χαρίσει ένα μουσείο σε ένα άλλο για έκθεμα, ένα λιχναράκι, ένα κεφάλι ενός αγάλματος και άλλο να πάρεις το άγαλμα από εδώ και να το στολίσεις στην Ολλανδία. Για να το έχεις στο γραφείο σου κιόλας. Ναι. Δηλαδή αυτό είναι Γιώργο, διαστροφή. Πριν κλείσουμε, γιατί τελειώνει η ώρα μας, εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Γιατί αυτό το θέμα πριν το 2009 και για πάρα πολλά χρόνια δεν υφίστατο στην επικαιρότητα? Οι γερμανικές αποζημιώσεις, πάντα το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδικήσεως των Αποζημιώσεων των Γερμανών εναντί της Ελλάδος, το οποίο είμαι και μέλος, πάντα 17 χρόνια το έφερνε συνέχως στο προσκήνιο με διάφορους τρόπους και όπου μπορούσε. Μέχρι ένα σημείο όμως. Ναι, δεν δινόταν ευκαιρία, δεν ανοίγαν πόρτες, κανάλια κλπ. Τι έγινε τώρα, Γιώργο? Εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας και τώρα πλέον και ο δημοσιογράφος έχει πολύ μεγάλο στομάχι. Κάποια στιγμή όμως το στομάχι αυτό σου πάει και τελειώνει. Και αρχίζει και λέει ότι μέχρι εδώ άντεξα το ένα, άντεξα το άλλο, άντεξα την άλλη σφαλιάρα, από εδώ και πέρα και εγώ θα σας. Δεν πιστεύεις δηλαδή ότι αφού υπάρχει χρέος, είναι μια ευκαιρία να πιέσουμε μήπως τελικά αυτό το χρέος? Ακριβώς. Ακριβώς το πιστεύω αυτό. Μήπως πάνε όχι όμως να το κλείσουν επειδή έχουν βρει μια πολιτική, πολιτικούς μάλλον, οι οποίοι είναι προς τους Γερμανούς, να το κλείσουν με το λιγότερο. Ναι, να μην... αυτό είναι το κουκούλωμα το οποίο φοβόμαστε εμείς στο Εθνικό Συμβούλιο. Δηλαδή, εγώ περισσότερο αυτό σκέφτομαι, ότι πάνε να το κουκουλώσουν παρά ότι πάνε να το αναδείξουν για να πάρουμε λεφτά. Πάνε να το κλείσουν με αυτόν τον τρόπο. Ακριβώς. Επειδή και είναι αρεστή αυτή τη στιγμή στη Μέρκελ. Και εγώ το φοβάμαι, αλλά η εκπομπή σας, οι εκπομπές άλλων φίλων, οι εκπομπές άλλων καναλιών, η πίεση που ασκούν οι δημοσιογράφοι και όσοι έχουν την εξουσία του μικροφόνου, την εξουσία τη πένα, εφημερίδες κλπ. Είναι τεράστια που πλέον δεν μπορούν να κάνουν πίσω. Εγώ δεν νιώθω βολικά λοιπόν πολύ, Γιώργο, με αυτό. Με ποιο? Δεν νιώθω βολικά που αυτό το θέμα έχει πάρει τόσο μεγάλες διαστάσεις όταν η Ελλάδα τύπης χρεοκόπησε. Δηλαδή δεν θα νιώσω καλά αν ένας Γερμανός μου πει, εντάξει αδερφέ, ωραίες οι έρευνες, έτσι είναι τα στοιχεία. Ναι.
Ποια είναι τα στοιχεία? Που ήσουν 50 χρόνια εσύ. Βεβαίως, όχι. 50 χρόνια ξέρει πολύ καλά ο Γερμανός. 45 ξέρει πάρα πολύ καλά ο Γερμανός. Το θέμα έχει κινηθεί. Του έχουν δοθεί και οι νότες, οι επίσημες, οι πολιτικές, του έχουν δοθεί και τα διαγγέλματα, του έχουν δοθεί και του έχουν γίνει επισημάνσεις από σε όχι σοβαρό επίπεδο, αλλά πάση περιπτώσει έχουν γίνει και ρηματικές διακοινώσεις. Αυτά το έχουν γίνει και κατά καιρούς τα θέματα αυτά τα είχε λάβει στο ταχυδρομείο του. Έτσι, απλώς πάντα κάτι πήγαινε να πει κάτι αυτό και πίσω έμενε το θέμα. Λίγο εζήμενε, θα σου κάνω ένα τραμ. Λίγο θα σου κάνω ένα τρόλεϊ. Είχαμε πάλι λοιπόν politics, έτσι. Λίγο από εκεί, ο άλλος έβλεπε, βολευόταν στο λίγο. Έχουμε μάθει να βολευόμαστε στο λίγο. Βολευόταν στο λίγο και το άφηνε το θέμα πίσω. Ναι, γιατί κάποιοι τρώνε προφανώς. Βεβαίως. Εννοείται. Βεβαίως. Δεν, όλοι αυτοί τώρα που πάνε να λύσουν το θέμα, Αβραμόπουλοι και το ένα και το άλλο, αυτοί δεν ήταν πριν 10 χρόνια. Πριν 20 χρόνια σαφώς, ίδιοι δεν ήταν. Ή πριν 30 χρόνια ίδιοι άνθρωποι δεν του θυμάστε. Καταρχήν μόνο και μόνο φαίνεται από το γεγονός ότι όλη η Ελλάδα είναι μόνο Siemens. Δηλαδή αυτό και μόνο τα λέει όλα. Δεν, δηλαδή να έχεις τελειώσει τους σταθμούς και να περιμένεις τη Siemens, αυτό είναι δηλαδή άνω ποταμών. Κάτσε δηλαδή, μην τρελαθούμε. Εκ των χρηματοδοτών του Χίτλερ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Ο Siemens ήταν εκ των χρηματοδοτών του Τρίτου Ράιχ. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και άλλες εταιρείες ήταν, πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι εκ των χρηματοδοτών αυτού νου του τρελού που αιματοκύλησε στον πλανήτη. Διότι ένας τρελός δεν μπορεί μόνος να το κάνει αυτό. Χρειάζεται και πλάτες και τράπεζες πίσω του και λεφτά πίσω του και εταιρείες πίσω του. Δεν ξεκινάει ένας τύπος, ένας δεκανένας. Ταπεινό 19 τη δεκάρα ήταν ο Χίτλερ. Έτσι δεν ξεκινάει ξαφνικά. Να φτάσει εκεί που έφτασε. Να φτάσει να το παίζει φύρα του πλανήτη. Πες μου κάτι ακόμη, Γιώργο, πριν κλείσουμε. Θα σου κάνω μια ερώτηση την οποία εγώ τη νιώθω ότι μπορεί να μου την κάνει ένας Γερμανός. Πόσα χρόνια η Γερμανία θα κουβαλάει αυτή την αμαρτία? Ναι, σε πληροφορώ ότι αυτές οι φωνές ακούγονται σήμερα στη Γερμανία και η ίδια η Μέρκελ το έγραψε. Ότι... Δηλαδή σας τα δώσα, τελειώσαμε. Δεν τελείωσε, γιατί εκτός από το να τα πληρώσει η Γερμανία όλα αυτά, πρέπει να ζητήσει και συγγνώμες, πρέπει να κάνει επανορθωτικά έργα. Που σε άλλους τα έχει κάνει. Σε άλλους τα έχει κάνει, βεβαίως. Μόνο στην Ελλάδα τα έχει κάνει. Εδώ είναι το παλαβό. Εδώ είναι το παλαβό. Και το με δύο καρπούζια και δύο μασχάλες. Είναι το ίδιο γενιές, Γιώργο, έτσι. Είναι. Ναι. Το ίδιο γενιές. Και όλα αυτά μόνο και μόνο επειδή δεν έχουμε κάνει. Πώς το λένε, υπογράψει μεταξύ μας. Όχι, εμείς έχουμε υπογράψει, η Γερμανία δεν έχει υπογράψει. Ναι, είναι από την πλευρά του. Η Γερμανία δεν έχει υπογράψει την ειρήνη με την Ελλάδα ακόμα. Δηλαδή θεωρητικά, δεν ξέρω παιδιά αν το καταλάβετε. Δηλαδή είμαστε σε πόλεμο για τον Γερμανό. Δεν έχουμε ειρήνη. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Συμπεριφέρεται ακόμα σαν να είσαι σε πόλεμο. Το έντυπο είναι κατανοητό, λείπει η μονοπλευρά. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα. Και αν το υπογράψει αυτό, θα πρέπει να πληρώσει. Και γι' αυτό δεν το έχει υπογράψει. Γιατί όμως το έχει υπογράψει όλες τις άλλες χώρες, γιατί έχει δώσει όλες τις άλλες χώρες εκτός από εμάς? Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Εδώ είναι επειδή, ένα πολύ ξέρουμε ή θέλει άλλη μια εκπομπή. Βλέπω ότι είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το θέμα και έχει πάρα πολλές. Μα πάρα πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη. Και ο Γιώργος είναι πολύ ικανός και έχει και τη γνώση και τη διάθεση να μιλήσει. Την άλλη Πέμπτη ξανά εδώ πέρα. Θα μιλήσω εγώ μαζί του. Το χαμόγελό του μου λέει ναι, θα ξανάρθω. Ναι, βέβαια, άσχετο αυτό. Προφανώς όχι την επόμενη Πέμπτη, δεν μπορείς. Αλλά θα χαρούμε και θα απαιτήσουμε ευγενικά να μας ξανακατατοπίσεις σε θέματα τα οποία μας έχουν μείνει απορίες. Ναι, γιατί δεν την ξέρουμε την ιστορία μας. Δηλαδή, στην τρίτη ηλικίου διδάσκονται τα παιδιά ιστορία Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν υπάρχει αυτή η ιστορία που διδασκόμαστε. Δεν υπάρχει αυτό μέσα. Αυτό ναι, πράγμα, ναι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, τα βιβλία που διδάσκουν τα παιδιά στα σχολεία μας είναι κατάπτυστα. Είναι κατάπτυστα. Μην ξεχνάμε και τους περιβόητους Ελληνάρες που, όπως κάποιες κυρίες οι οποίες θέλουν να περάσουν για τη Μικρασία, για το... Τους συνοστισμούς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, Αντώνη, να χαιρετήσουμε, λοιπόν, να καλημερίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ θα πω τη σημερινή μας εκπομπή Γιώργος Λεκάκης Part 1. Part 1. Ή Volume 1, θα μας ξανάρθεις με μεγάλη χαρά. Ας πούν οι φίλοι στο site μου, θα ενημερωθούν και θα δουν και άλλα άρθρα και λοιπά τέτοια στο www. Να πούμε το site σου. Α, ναι, σωστά. www.lekakis.com. Να μου στείλουν ένα καλημέρα για να τους περάσω σε μια mailing list, να τους ενημερώνω για διάφορα τέτοια θέματα. Και λέμε στο επανειδήν λοιπόν. Βεβαίως. Χαιρετάμε εμείς από τον Αντώνη, τον Δημήτρη, Λάσπη 7 με 8. Την επόμενη εβδομάδα πάλι ένας εκλεκτός καλεσμένος. Δεν αποκαλύπτω το όνομα, θα είναι βέβαια από την τοπική πολιτική σκηνή, τη δημοτική σκηνή. Καλή συνέχεια σε όλους. Ακολουθεί η εκπομπή Αλάστο. Και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Thank you.
λάσπη, λάσπη, λάσπη.